Χαίρετε, είμαστε σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Θέλουμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας πάνω στην ναυτική εκπαίδευση, οι οποίες είναι καθαρά προσωπικές και ταυτίζονται με την επιστολή που στείλαμε στον αξιότιμο κύριο Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία? Βασικά ξεκινήσαμε από μια κόλλα Α4, στην οποία έγραφε ο καθένας τις απόψεις και τις προτάσεις που ήθελε να κάνει σχετικά με το πώς πιστεύει ότι θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η εκπαίδευσή μας. Η κόλλα αυτή δινόταν από χέρι σε χέρι με σκοπό να αποτυπωθούν όλες οι προτάσεις από τους σπουδαστές. Πόσο καιρό προετοιμάζετε αυτή την επιστολή? Να πούμε ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τις αρχές της σπουδαστικής χρονιάς. Ουσιαστικά έχουν περάσει 7 μήνες περίπου. Γράφαμε προτάσεις και κάθε φορά αυτό το χαρτί περνούσε από χέρι σε χέρι για να συμπληρωθεί και να εγκριθεί από κάθε σπουδαστή. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι ακριβώς αιτήματα, είναι προτάσεις που θέλαμε να συμπεριληφθούν όταν γίνει κάποιο συμβούλιο για την ναυτική εκπαίδευση. Να σημειώσουμε ότι όταν ολοκληρώθηκε αυτή η επιστολή, υπογράφηκε από 102 σπουδαστές, ποσοστό 98% επί των παρόντων. Την επιστολή αυτή τη στείλαμε στον αξιότιμο κύριο Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου και σε όλους τους τοπικούς φορείς της Χίου. Παράλληλα, με αυτή την επιστολή στείλαμε και μια ευχαριστήρια επιστολή στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νησών, κύριο Μάρκου, για να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την προσφορά του στη Χιακή Κοινωνία αλλά και στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Χίου. Σκοπός μας είναι να γίνουμε ικανοί και μελλοντικοί αξιωματικοί για να συνεχίσουμε την παράδοση που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Σπουδάζοντας σε αυτή τη σχολή, είμαστε σε θέση να επισημάνουμε και να προτείνουμε σημεία που θεωρούμε σημαντικά όχι μόνο για το δικό μας μέλλον, αλλά και το μέλλον όλων των νέων που θα ακολουθήσουν τα βήματά μας. Ξεκινάμε με τα βιβλία, τα φοιτητικά πάσα, η σύντηση των σπουδαστών, η ίδρυση σχολής σωστικών και διαδραστικών μέσων στοιχείου. Θα θέλαμε, αν γίνεται και είναι δυνατόν, να αυξήσουμε τις επισκέψεις και τις συμμετοχές στα διεθνή συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια. Είναι σημαντικό επίσης να καταργηθούν οι απουσίες στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, όχι μόνο της ΙΟ, αλλά και σε όλες τις ακαδημίες της Ελλάδος. Καλό θα ήταν να γίνεται έγκυρη πρόσληψη ερεμήσεων καθηγητών. Ο αριθμός των εισακτέων επίσης να είναι ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στους μαθητές τρίτης λυκείου. Και επίσης θα θέλαμε να εκτίθονται παράλληλα με τις σπουδές μας κάποια πιστοποιητικά όπως των ναυτικών αγγλικών, του προσωματή μηχανοστασίου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να σημειώσουμε επίσης ότι καλό θα ήταν να αλλάξει και ελαφρώς ο τρόπος βαθμολογίας των εξετάσεων της προόπτου και να υιοθετηθεί το σύστημα που ακολουθείται σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκτός από την παράθεση των προτάσεων, είναι σημαντικό να δώσουμε και κάποια λογικά επιχειρήματα με σκοπό να τις υποστηρίξουμε. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη θέση των προτάσεών μας. Είναι σημαντικό το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και κάποια από τα βιβλία που χρησιμοποιούνται επί ολόκληρες δεκαετίες, να ανανεωθούν, καθότι δεν έχουν γίνει ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της διδακτέας ύλης. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάνω σε ζητήματα, πέρα από αυτά που απαιτεί η παραδοσιακή ναυτοσύνη. Για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση, γιατί όπως είναι γνωστό, αυτό που χαρακτηρίζει την ναυτιλία και την κάνει ενδιαφέρουσα είναι η δυναμικότητα και όχι η στατικότητα. Σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης παίζει και η γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας. Τα μαθήματα που δεν σχετίζονται με την ναυτική εκπαίδευση πρέπει να τα ελαττώσουμε, διότι το ναυτικό επάγγελμα θέλει άρτιο συνδυασμό αυτογνωσίας και εμπειρίας. Θέλει γνώσεις και τεχνογνωσία. Ας πάμε στο δεύτερο σημείο των προτάσεών μας. Η ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου δεν συμπεριλαμβάνει τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Έτσι, μέχρι πρότινος, δηλαδή περίπου εδώ και ένα χρόνο, οι σπουδαστές των ΑΕΝ δεν έχουν αποκτήσει φοιτητικό πάσο. Το τρίτο σημείο που πρέπει να συμπεριλάβουμε είναι η σύντηση των σπουδαστών,
αξίζει να σημειώσουμε ότι σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υπάρχει μέρημνα για τη σύντηση ενός μέρου των σπουδασών, δηλαδή από οι προϋποθέσεις, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, έτσι και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να ληφθεί μέρημνα για την σύντηση των σπουδαστών ή να επιτραπεί η χρήση του εστιατορίου από τους σπουδαστές για την παρασκευή συντεταγμένης σύντησης. Δηλαδή, θα μπορούσαν οι ίδιοι σπουδαστές να καταβάλουν κάποιο χρηματικό ποσό μηνιαίως ή ημερησίως σε κάποιο μάγειρα ο οποίος θα έρχεται και θα μαγειρεύει στην ίδια τη σχολή μας. Το τέταρτο σημείο που ίσως είναι λίγο δύσκολο να πραγματοποιηθεί, αλλά εφόσον έχουμε την υποδομή και την κτηριακή κατάσταση και με λίγο μέρημνα μπορεί να γίνει και αυτό. Αυτό που λέμε είναι, αν γίνεται βέβαια, να ιδρυθεί μια σχολή σωστικών και πυροσβεστικών μέσων και εδώ στοιχείων. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει στην Θεσσαλονίκη και στον Ασπόπυργο. Έτσι, οι χιώτες σπουδαστές πρέπει να ταξιδεύουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη ή τον Ασπόπυργο και να παραμένουν εκεί 10 με 20 μέρες ώστε να αποκτήσουν το αντίστοιχο δίπλωμα της σχολής των σωστικών. Θα μπορούσε να γίνει και στοιχείο. Τήριο υπάρχει, θάλασσα έχουμε. Το μόνο που λείπει αυτή τη στιγμή είναι οι καταρτισμένοι καθηγητές. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να εξυπηρετείται ένα μεγάλο μέρος ναυτικών, όχι μόνο της Χίου, αλλά και ολόκληρο του Αιγαίου. Η πέμπτη θέση των προτάσεων μας είναι η αύξηση των εκπαιδευτικών εκδρομών, ενώ η έκτη είναι η κατάργηση των απουσιών. Εντάξει, καλό είναι η υποχρεωτική παρακολούθηση να παραμείνει μόνο στα εργαστήρια και στον προσωμιωτή φυσικά. Οι σπουδαστές είναι ενήλικοι και βρίσκονται στις ακαδημίες με τη θέλησή τους. Η απόδειξη των γνώσεών τους σε κάποιο μάθημα έρχεται με το γραπτό βαθμό στις εξετάσεις. Η υποχρεωτική παρακολούθηση εξισώνει την ανώτατη παιδεία με τη μέση. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία στην παρακολούθηση. Άλλωστε, ένας απόφυτος αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, που θα είναι έτοιμος να αναλάβει τόσες ευθύνες, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να έχει τη συνείδηση της εκπαίδευσής του. Να προχωρήσουμε στο 7ο σημείο. Καλό είναι να γίνεται έγκαιρη πρόσληψη ρομίσεων καθηγητών. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχουν μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Έτσι, οι ρομίστοι καθυστερούν να προσληφθούν με αποτέλεσμα να υπάρχει μια παράταση του σπουδαστικού εξαμήνου, καθώς και να έχει αρνητική επίπτωση στα εκπαιδευτικά ταξίδια των σπουδαστών. Επομένως, αν γίνεται κάπως με κάποιο τρόπο να αυξηθεί η ταχύτητα πρόσληψης των ρομίσεων καθηγητών ή να γίνουν μόνιμοι ή να αλατωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Καλό θα ήταν ο αριθμός των εισακτέων να είναι ανάλογος με τις ανάγκες της αγοράς. Αυτή είναι εξάλλου και η 8η θέση μας. Να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στους μαθητές τρίτης λυκείου είναι η 9η θέση. Έτσι, με την οργανωμένη εικόνα των πραγμάτων, ο νέος κατανοεί την πραγματική λειτουργία του ναυτικού επαγγέλματος, θέτει στόχους και αγωνίζεται για την πραγμάτωσή τους. Αποφασίζει όρημα για το μέλλον του και την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Με το σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό, ο νέος προβληματίζεται, εμβαθύνει, αναλύει και αντιλαμβάνεται καλύτερα το ναυτικό επάγγελμα. Αναπτύσσει την πρωτοβουλία, ερευνά, πληροφορείται και επιδιώκει να αποκτήσει ολοκληρωμένη ενημέρωση. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζει το ιδανικό της γνώσης, διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες και βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση ελευθερώνοντας τον εαυτό του από την άγνοια. Δεν πρέπει το λοιπόν η ενημέρωση στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εστιάζεται μόνο στις οικονομικές απολαύες που θα έχουν αν επιλέξουν αυτό το επάγγελμα. Η ενημέρωση πρέπει να είναι πλήρης και να παρουσιάζεται και οι δύο πλευρές του επαγγέλματος. Στη ΣΑΕΝ κάνουμε 4 χρόνια ναυτικά αγγλικά. Αν μη τι άλλο, θα ήταν το καλύτερο να μας δίνετε ένα πιστοποιητικό γνώσεως ναυτικών αγγλικών. Αυτή είναι και η 10η θέση. Βέβαια, αυτό πρέπει να γίνεται υπό προϋποθέσεις. Έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας βαθμός μεγαλύτερος, ίσως το 7. Μπορούμε να έχουμε και έκδοση πιστοποιητικού εξάσκησης του προσωμιωτή μηχανοστασίου, μιας και ηχείως διαθέτει ένα πάρα πολύ καλό προσωμιωτή από τον γερμανικό νεογνώμονα, διότι όταν γίνουμε τρίτη μηχανική θα πρέπει να αποκτήσουμε ένα ξεχωριστό χαρτί για χρήση προσωμιωτή, ενώ εφόσον η σχολή μας το παρέχει αυτό, γιατί να μην μας δίνει και κάποιο πιστοποιητικό. Επίσης κάνουμε και υπολογιστές 2 χρόνια,
θα μπορούσε να μας δίνουν και κάποια βεβαίωση ότι έχουμε εξασκηθεί σε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα. Το 13ο στοιχείο είναι να γίνει κάποια αναγνώριση μαθημάτων από πτυχιούχους ΑΕ και ΤΕΗ. Όπως παρατηρήσατε, δεν παίρνουν μόνο απόφοιτοι τρίτης λυκείου μέσα στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, αλλά και πολλά παιδιά σπουδαγμένα, και είμαστε αρκετοί, γύρω στα 15 παιδιά αυτή τη στιγμή, και έρχονται και άλλα παιδιά που έχουν σε κατοχή τους κάποιο πτυχίο ανώτατο εκπαιδευτικού ιδρύματος ή τεχνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Έτσι, κάποια μαθήματα που έχουν διδαχθεί ήδη θα πρέπει να αναγνωρίζονται. Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κάποιο νόμος ή διάταγμα που να προβλέπει την αναγνώριση μαθημάτων, μιας και δεν γινόταν ποτέ αυτό. Να προχωρήσουμε στο 14ο σημείο, που είναι αλλαγή στον τρόπο βαθμολογίας των εξετάσεων προόδου. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Ένας μαθητής δίνει μία πρόοδο, κατεβαίνει με κάποιο προφορικό βαθμό που ουσιαστικά είναι ο βαθμός της πρόοδου, και στο τέλος δίνει μία τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος είναι το άθροισμα της εξέτασης και του προφορικού βαθμού 2-2, δηλαδή το ημιάθροισμα. Αν ένας μαθητής γράψει 2 στην πρόοδο, δηλαδή ο προφορικός του βαθμός είναι ουσιαστικά 2, για να περάσει το μάθημα πρέπει να γράψει 8. Κάτι τέτοιο δεν είναι λογικό και ουσιαστικά χαντακώνει την κάθε προσπάθεια του σπουδαστή. Ίσως είναι καλύτερο η πρόοδο να ενθαρρύνει την προσπάθεια του σπουδαστή και όχι να τον χαντακώνει, συγχωρέστε με την έκφραση. Δηλαδή, αν ένας μαθητής γράψει πάνω από 5 στην πρόοδο, δηλαδή άνω της βάσης, να λαμβάνεται υπόψη στο τέλος, εφόσον το γραπτό δεν είναι και τόσο καλό. Αλλά αν ο βαθμός της πρόοδου είναι κάτω από 5, δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, γιατί μετά, αν έχει γράψει για παράδειγμα ένα 3, θα πρέπει για να περάσει το μάθημα με 5 να γράψει 7. Κάτι τέτοιο ίσως δεν είναι λογικό. Βέβαια, αυτό το αφήνουμε στα χέρια των υπευθύνων να πράξουν ανάλογα. Η τελευταία μας πρόταση, που είναι και η 15η, είναι για την έρευνα των σπουδαστών των ΑΕΝ. Οι σπουδαστές αποτελούν μέρος της τοπικής κοινωνίας κάθε τόπου και συνεισφέρουν σε αυτόν με κάθε τρόπο. Είναι επίσης το μελλοντικό δυναμικό στα πλοία που θα ταξιδέψουν στις θάλασσές μας. Χρειαζόμαστε κάθε συμπαράσταση και βοήθεια που θα κάνει πιο ομαλή τη λειτουργία της σχολής και θα μας δώσει περισσότερες γνώσεις που θα ανταποκρίνονται στις συνθήκες που θα συναντήσουμε. Κλείνοντας την επιστολή μας, ευχαριστούμε όλους όσους μας έχουν βοηθήσει από τα βάθη της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε τους καθηγητές μας που μας στηρίζουν στην εκπαίδευση και ευελπιστούμε στην έμπρακτη συμπαράσταση από τους τοπικούς φορείς και τους αρμόδιους φορείς. Ευχαριστούμε πολύ.